Στην Ευκάδα, εδώ ενσωματώνουμε στον νόμο, τις διατάξεις, τις συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Βόνιτσας, μπαίνει μέσα στον νόμο. Στην Κεφαλονιά, επειδή πρέπει να γνωρίσουμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στην Κεφαλονιά είναι πιο προχωρημένη σε σχέση με άλλα νησιά, η αποκομιδή αυτή καθ' αυτή παραμένει όπως έχει σήμερα, αλλά συμμετέχει η Κεφαλονιά στο φορέα. Και στη Ζάκυνθο πάμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κινδυνεύει να γίνει εκρηκτικό για το νησί αυτό και να έχουμε θέματα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να υπογραμμίσω την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με την Περιφερειάρχη, την κυρία Κράτσα, να υπογραμμίσω επίσης την συνεργασία που είχαμε παρά τις διαφωνίες με αρκετούς από εκείνους, με τους δημάρχους όλων των νησιών, και φυσικά να υπογραμμίσω την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε τις τελευταίες μέρες, που μας βοήθησε να ξεπεράσουμε και τις όποιες δυσχέρειες, με τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γκίκα, τον κύριο Καβαδά, τον κύριο Καπάτο και τον κύριο Ακτίπη. Και βεβαίως είμαστε εδώ, αν υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα, να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια λύση τελικά συνενετική, που θα είναι θετική για το Ιόνιο.